τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε με τον πρώην βουλευτή, τον Ανδρέα το Θεμιστοκλέους. Είναι μαζί μας, έτσι να σχολιάσουμε λίγο αυτή την απόφαση τη χθεσινή του πολιτικού γραφείου όσον αφορά την υποψηφιότητα του κυρίου Νίκου Νικολαίδη, του πρώην Υπουργού, τον οποίο θα στηρίξει στις εκλογές ο ΔΣΥ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μετά από πολύ καιρό μιλάμε πάλι, συνομιλούμε. Το χαίρομαι ιδιαίτερα. Χτες είχε μια απόφαση βγάλει ο συναγερμός. Τελικά στηρίζει Νίκο Νικολαίδη. Και εσείς, αλλά και άλλα στελέχη του συναγερμού, είχαν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον για να είναι υποψήφιοι. Δεν ξέρω τι έγινε χτες και τελικά ο συναγερμός στηρίζει Νικολαίδη. Το γιατί ο συναγερμός στηρίζει τον κύριο Νικολαίδη, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος του κόμματος και οι υπόλοιποι που έλαβαν αυτή την απόφαση. Ναι. Επομένως, στο ερώτημα γιατί Νίκο Νικολαίδη, ναι, εκτιμώ ότι αυτοί πρέπει να απαντήσουν, αυτοί είναι υπεύθυνοι για αυτή την απόφαση και αυτοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το αποτέλεσμα που θα έχει αυτή η απόφαση σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές. Όχι, το ρώτησα γιατί φαντάζομαι και εσείς εκεί χτες θα διερωτηθήκατε γιατί αυτή η απόφαση και το σκεπτικό της απόφασης. Γι' αυτό λέω, μήπως το γνωρίζετε. Κοιτάξτε, το σκεπτικό της απόφασης, αφού σας λέω, ουδέποτε υπήρξε σκεπτικό της απόφασης. Άρα τι είναι, παρασκηνίο? Μα είναι εδώ και πολύ καιρό που ελεγόταν το όνομα του κυρίου Νικολαίδη. Ναι. Εμείς εχθές και τα πέντε στελέχη της παράταξης και η Ρίστο Εμπαρόδο θα πρέπει να πούμε ποιοι πέντε ήμασταν. Ναι. Ο ένας ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΕΔΕΛ, ΕΛΕΜΕΣΟΥ και επιχειρηματίας. Είναι αντιπρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας ΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ο άλλος ήταν για πολλές πενταετίες δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Στούπας, και είναι αντιδήμαρχος. Ο άλλος ήταν παλιά δημοτικός σύμβουλος και επιχειρηματίας, ο κ. Φιδίας Νικολάου. Νικολάου. Ο άλλος ήταν ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, πρώην βουλευτής της παράταξης και επιχειρηματίας. Και ο τελευταίος ήμουν εγώ, με δύο θητείες βουλευτής, μάλιστα, πρώην επαρχιακός γραμματέας του Συναγερμού στη Λεμεσόν 7 χρόνια και άλλα 7 χρόνια πριν επαρχιακός της νεολαίας του Συναγερμού. Αυτό μου το λέτε, δηλαδή, και γιατί προτίμησαν, ας πούμε, τον Νικολαίδη όταν υπήρχαν αυτά τα ονόματα, τα στελέχη του Συναγερμού με τη μεγάλη προσφορά στην παράταξη. Δεν θα σταθώ στην προσφορά μας, κύριε Δημητρακόπουλε. Περισσότερο θα σταθώ στο γεγονός ότι θα έπρεπε να είχαν προβληματιστεί οι συναγωνιστές μου στο κόμμα, πρώτον, ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να ψηφιστεί από περισσότερους συναγερμικούς την ημέρα των εκλογών, ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να ψηφιστεί από άλλα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ, δηλαδή από το χώρο του κέντρου, ναι, και τρίτον, ποιος είναι εκείνος από τους πέντε και τελικά και τον κύριο Νικολαίδη, mm-hmm, που θα μπορούσε να εφαρμόσει τις πολιτικές της παράταξης σε ένα δήμο που βαραίνεται με βαριές σκιές. Καλά, ο δήμαρχος δεν είναι βουλευτής. Ο δήμαρχος είναι, ναι, παράγοντας, ναι, τοπικός, ναι, που κοιτάει το καλό του τόπου, του τοπικού. Ναι. Πέραν τούτων, εκείνο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε, να έγινε ακριβώς το αντίθετο, mm-hmm, ήταν ότι από την ώρα που το κόμμα έτσι ήθελε να αποφασίσει ο πρόεδρος του κόμματος για συνεργασία, κακώς, κάκιστα, εζήτησε την υποβολή, την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα στελέχη του. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το εκακίσαμε εχθές και οι πέντε. Εχθές και οι πέντε, ο ένας μετά τον άλλον, στο εκτελεστικό γραφείο, που ήταν και η πρώτη φορά που μας εκάλεσαν να μας ακούσουν, ή να διαβουλευτούμε, τέλος πάντων, είχαμε μια κοινή άποψη, η οποία ήταν βασικά τρία πράγματα. Πρώτο, για τη διαδικασία. Δεύτερο, γιατί ήταν προσβλητική αυτή η διαδικασία για εμάς. Μάλιστα.
Και τρίτον, διότι η εκτίμηση και των πέντε είναι ότι ο κύριος Νικολαίδης, δεν ξέρω αν είναι σκοπιμότητα ή όχι, μάλιστα, είναι μια επιλογή μιας μεγάλης καταστροφικής ήττας για την παράταξη. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η απόφαση του πολιτικού γραφείου, κύριε Θεμιστοκλέους, σας βάζει σε σκέψη όσον αφορά το δικό σας πολιτικό μέλλον εντός της παράταξης του συναγερμού? Το δικό μου πολιτικό μέλλον, όπως και το πολιτικό μέλλον των υπολείπων τεσσάρων... Ναι. Μιλάμε μαζί σας τώρα, για σας μιλάω. Ναι, ναι, βεβαίως μαζί μου μιλάτε. Θα πρέπει να πω ότι σήμερα θα εκδώσουμε την ανακοίνωση και πέντε. Μάλιστα. Αποχωρείτε, αυτό ρωτώ, θα αποχωρήσετε από το συναγερμό, αυτό εννοώ. Ναι, εκείνο που με βάζει σε προβληματισμούς, κύριε Δημητρακόπουλε, εκείνα που με βάζει στο προβληματισμό, είναι τα εξής. Ναι. Πρώτον, πού πήγαν όλες οι πολιτικές μας που διατυμπανίζαμε εδώ και δεκαετίες για την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, για σεβασμό των τοπικών κοινωνιών, για να αφήνουμε τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν κτλ. Μάλιστα. Το δεύτερο που με προβληματίζει βαθύτατα είναι η παρακμή μας. Η παρακμή, δηλαδή, στο συναγερμό έχει πληγεί ανεπανόρθωτα πλέον ο ιδεολογικός δεσμός, έχει χτυπηθεί αλίπητα ο κώδικας τιμής και συμπεριφοράς που είχαμε μεταξύ μας, που η ρίσου εμπαρόδο θα πρέπει να πω ότι και οι πέντε χτες αυτοί άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είχα γίνει μαλλιά κουβάρια συμπεριφέρθηκαν, ίσως να είναι το τελευταίο λαμπρό παράδειγμα συναγωνιστικής αναγνώρισης και αλληλεγγύης και ενότητας. Το τελευταίο που με προβληματίζει είναι ότι μετά από την μεγάλη νύχτα των βουλευτικών εκλογών, όπου εχάσαμε 30.000 ψηφοφόρους, φαίνεται ότι κάποιοι δεν έβαλαν μυαλό, δεν έπιασαν τα μηνύματα της κοινωνίας, συνεχίζουν ακάθεκτοι. Εκτιμώ, μακάρι να έχω λάθος, ότι θα χάσουμε άλλες 30 τώρα στις δημοτικές. Και όπως είπα και χθες στο πολιτικό γραφείο, οδεύουμε στο δρόμο για να γίνουμε το ΠΑΣΟΚ της Κύπρου. Αυτό είναι ο μεγάλος του προβληματισμός. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά... Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, σέβομαι όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται δημοκρατικά και αρμόδια. Και μάλιστα, η χθεσινή δεν ελήφθηκε ούτε δημοκρατικά ούτε αρμόδια. Άρα αυτό είναι σαν να μου λέτε ότι μπορεί να σκέφτεστε και την αποχώρησή σας, να βλέπετε την πόρτα εξόδου από την παράταξη την οποία υπηρετήσατε. Ουδέποτε θα αποχωρήσω από το συναγερμό. Ναι. Ουδέποτε. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Μάλιστα. Εκτός εάν κάποιοι στην ηγετική ομάδα του συναγερμού που αδιαφορούν για την ενότητα, τη συνοχή και την προοπτική της παραταξής, για να διασφαλίσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, αρχίσουν τις προγραφές, τις διαγραφές, είναι δικαίωμά τους. Τι προγραφές, εδώ καθαρά, κύριε Θεμιστοκλέους, είστε άνθρωπος που λέτε, είστε άνθρωπος που υπηρετεί την αλήθεια και δεν φοβάστε να την πείτε. Εδώ σας δείχνουν την πόρτα από το κόμμα, την πόρτα εξόδου, δεν το βλέπετε. Και στις βουλευτικές εκλογές, αλλά και τώρα, σαν να σας λένε, Αντρέα Θεμιστοκλέους, πήγαινε στο καλό, δεν μας κάνεις. Μα το είπαν και στον Αντρέα Μιχαηλίδη, το είπαν και στον κύριο Τόνι Αντωνίου, το είπαν και στον κύριο Σαβαστούπα, το είπαν και στον κύριο Φιδιά Νικολάου. Εάν αυτή είναι ο στόχος τους, δηλαδή χρησιμοποίησαν τις δημοτικές εκλογές για να απαλλακτούν από πέντε εγνωσμένης αξίας στελέχη μες στη Λεμεσό, ναι, τότε να σας πω, όχι θα γίνουμε ΠΑΣΟΚ, έχουμε γίνει ήδη ΠΑΣΟΚ. Και οι ευθύνες, να μην νομίζουν κάποιοι ότι δεν θα αναζητηθούν, δεν θα κατανεμηθούν και ότι δεν θα λογοδοτήσουν. Αργά ή γρήγορα, αργά ή γρήγορα, αυτοί που καθοδηγούν το κόμμα και το έχουν περιαγάγει σε αυτήν την κατάσταση, να θυμάστε ένα πράγμα. Θα λογοδοτήσουν και θα πληρώσουν τα αμαρτήματα τους όλα, ναι, διότι σας έχω πει το παράδειγμα με τις 30.000 ψηφοφόρους. Μάλιστα. Όταν έναν κόμμα, κύριε Δημητρακόπουλε, χάνει σε βουλευτικές εκλογές 30.000
ψυχοφόρων του, ναι, τότε κατά τη γνώμη σας, πόσος καιρός έπρεπε να περάσει για να αναλάβουν κάτι τις ευθύνες τους? Μάλιστα. Εμείς θα παρακολουθούμε. Εγώ είμαι σίγουρος. Εγώ... Να πω και το χειρότερο. Παρακαλώ, πέστε για να το κλείσουμε. Εκείνον το οποίο, το τελευταίο που με απασχολεί, αλλά είναι πρώτο σε σκέψη μου, είναι το εξής. Μάλιστα. Συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στον χώρο του ΑΚΕΛ, κύριε Δημητρακόπουλε. Πάλι Δημητρακόπουλος. Δημητρόπουλος, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι τα ονόματα, τελικά έχουν χάσει τη σημασία. Η ουσία είναι ότι δεν έβαλαμε μυαλό από τα παραδείγματα, από το Κάζον και τα ρεζιλίκια στο Δήμο Μπάφου. Μάλιστα. Δεν εφορτάσαμε από τις περιπτώσεις του κυρίου Βέργα ή του κυρίου Λουρουτζάτη στη Σκάλα. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιοι για να αντιληφθούν το τι γίνεται πρέπει να το ζήσουν και στο Δήμο Λεμεσού. Ξέρετε. Βέβαια, εσείς τώρα λέτε ότι η επιλογή, λέτε ότι η επιλογή Νικολαίδη, λέτε επιλογή Νικολαίδη είναι ήττα. Αλλά και το συναγερμό είναι επιλογή νίκης. Γιατί σου λέει μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις και εκτός συναγερμού. Ενώ ο Θεμιστοκλέους δεν συσπυρώνει ούτε τους συναγερμικούς. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι είναι. Ναι, ακούστε να δείτε, για την ορθότητα της δικής μας άποψης, έτσι. Ναι. Όταν το κόμμα μου, ο κύριος Αβέροφ, νεοφύτου, ήθελε να υψηλώσει το εκλογικό μέτρο. Μάλιστα. Ο μοναδικός βουλευτής, το μοναδικός στέλεχος σε παγκύπρια βάση που διαφωνούσε μαζί του, ήμουν εγώ. Έγραψα πληθώρα άθρων, ομιλιών, ανακοινώσεων. Και μείνατε εκτός. Ναι. Όταν πλησίαζε η μέρα της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου, μάλιστα, εγώ είχα ζητήσει έντονα να διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γνωρίζοντας το αποτέλεσμα, αλλά ήθελα να καταγραφεί κάτω το σπόρο. Έγινε η ψηφοφορία, 19 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου και εγώ μόνος μου. Ψήφισε ο νόμος, εφαρμόστηκε ο νόμος. Και κατά τρόπον τραγικότατον επαληθεύτηκα πλήρως. Ναι. Δηλαδή, ο σκοπός του κόμματος μου τότε να αφήσει έξω τα μικρά κόμματα, επιτέθηκε από την ανάποδη, μπήκαν όλα τα μικρά κόμματα. Μην πάμε πίσω. Τώρα ναι. Όπως μου τα λέτε, μου τα περιγράφετε, εξηγείτε γιατί έχετε μείνει εκτός νυμφώνος όσον αφορά την υποψηφιότητα στο Δήμο Λεμεσού. Είναι απλά τα πράγματα. Η πολιτική δεν χαρίζεται, κύριε. Είναι σκληρή. Μα δεν έμεινα μόνο εγώ. Είναι και οι πέντε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω, πραγματικά θέλω, γιατί θεωρώ ότι είστε ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, να τα κουβεντιάσουμε και από κοντά να έχουμε περισσότερο χρόνο και με τους άλλους τέσσερις που έχουν κοπεί. Θέλω να σου δώσετε 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα για να το κλείσω. Ευχαριστώ. Ναι. Την πόρτα της εκτόδου σε αυτήν την παράταξη που λέγεται Δημοκρατικός Συναγερμός, ναι, δεν ετόλμησε και ουδέποτε μπορεί να τολμήσει άλλος για να τη δείξει στον Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Μάλιστα. Καθαρός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι μια...